ο κύριος Κυριάκο Μητσοτάκης που αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τις τηλεοπτικές άδειες. Ό,τι το πει ο Γιάννης θα κάνει. Και όταν αναφέρει τον Παναγιώτη στο Γιάννη, δεν είναι άλλος από τον Γιάννη τον Αλαφούζο. Τον διαχρονικό υποστηρικτή της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό είναι, αυτά είναι, αυτά είναι τα κορυφαία τώρα που ζούμε. Έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό κράτησε ο μεγαλοδύναμος τον, τον Μητσοτάκη τον γέρο στην ζωή. Για να δει την Νέα Δημοκρατία με τον γιο του αρχηγό να εναγκαλίζεται με τον Γιαννάκη του Φαλήρου. Τελικά ο μόνος που έχει μείνει αντιμητσοτακικός είναι ο θείος Γιώργος. Ο θείος Γιώργος Τράγκας που μαζί με τον Κακαουνάκη, τον συγχωρεμένο, τον συντοπίτη μου τον Νικόλα, είχαν ρίξει τόνους λάσπης στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οι καιροί όμως όπως φαίνεται έχουν αλλάξει και ο βασικός λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με την ιστορία του ΕΣΟΡΟΥ έχει να κάνει με το γεγονός ότι πιέζεται από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τον καναλάρχη του Φαλήρου που τώρα που πήρε και την κληρονομιά από τον Αριστίδη αισθάνεται πολύ ισχυρός. Όπως ακριβά θα πληρώσει ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει κανένα λόγο την ταύτιση με το χρεοκοπημένο σύστημα των μίντια με την εγχώρια διαπλοκή με τους ημίτρελους αλαφούζους. Δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα. Όχι. Κοίτα φίλε μου, ζεις στην Ελλάδα βρε και δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα. Ε, λοιπόν εσύ είσαι στουρνάρης, δηλαδή εσύ είσαι τελείως αστυχίωτος. Ξέρω ότι στεναχωρώ τον φίλο μου τον Θανάση τον Φουσκίδη, αλλά αυτά έχει και η πολιτική και η ζωή. Εντάξει, όλα θα φανούν στην πορεία. Έχω να πω εγώ. Την άκουσε την αμπέλα του Σοφία του Θανάση. Δεν μπορεί, Χριστιανέ μου, εδώ ξεκίνησε ο άνθρωπο να μου και δεν μπορεί. Μιλάνε με τον Αλαφούζο, μιλάνε 2-4-5 φορές την ημέρα. Εντάξει, αυτό είναι κακό. Έχει, αυτό έχει, κακό. Φτιάξει, έχει φτιάξει ζώνη μέσα στο φάνηρο άλλο. Κανονικά υπάρχει σύσκεψη να βγάλουμε τον Κυριάκο. Εντάξει. Ποια πορεία. Αν τον δούμε καμιά φορά να έρχεται στο φάλιρο. Η μόνη πορεία είναι να πάρει εκπομπή ο Μακάριος. Δεν έχει άλλη πορεία. Επειδή είναι και η γειτονιά μου εκεί, θα τον προλάβουμε τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει. Ποιον, τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο. Αντί να πάει στο Σκάτ, που έλα από το σπίτι να πιει έναν καφέ, θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Τώρα πού να πηγαίνει εκεί πέρα. Και στην τελική υπάρχει. Εκπροσωπεί την οικογένεια στο Sky. Σωστό. Το μεσημεριανό θέλουν να λένε. Το λένε, το βραδινό δεν λένε. Έγινε τρίκλα εκεί πέρα. Υπάρχει θέμα. Τι τα έγινε. Γιατί είχε άλλο όνειρο η. Ισία. Όχι Ισία. Καλά, η Σκυσία είχε άλλο όνειρο. Είχε άλλο όνειρο η Ντόρα. Να γίνει ο άλλος πρωθυπουργός και εσύ η πρώτη κυρία. Αλλά... Αυτό θα ήταν ωραίο. Και ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος Ρουσόπουλος. Θα ήταν και κουμπάρος. Να είναι υπάλληλος της Εσίας. Κάπως έτσι. Πάντως μιας και το λέτε στην πλάκα... Ο Ρουσόπουλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Μιας και το λέτε στην πλάκα μου λένε ότι η σχέση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την κυρία Σία Κοσιόνη... Σοβαρεύει. Έχει σοβαρέψει και οδεύει προς τα σκαλιά της εκκλησίας. Στο καλό να πάνε τα παιδιά να πάνε. Σοβαρεύει και η κατάσταση επίσης εκτός από τη σχέση. Τώρα αν με ρωτάτε πόσο ήθελε την εκλογή, πόσο επιθυμούσε η Σία Κοσιόνη την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχετε παρά να βάλετε σε επανάληψη αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 2-3 μέρες πριν εκλεγεί στο Sky. Και μαθαίνω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ο Νίκος Γεωργιάδης είναι και ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο. Όπως σας το λέω, όπως σας το λέω. Ο κανονικός σύνδεσμος μεταξύ Sky και Μητσοτάκη ακούει στο όνομα Νίκος Γεωργιάδης. Λογικό μου ακούγεται εκεί τον Μπογδάνο με τον Γιαννάκη, τον Αλαφούζο με τον άλλο τον, πως είναι τον Σεολιός Δημητρολιός
ξέρω εγώ τι. Κοστολιό. Βαγγελιό. Αυτό που ζηλεύει ρε παιδί μου ο μπαμπάς και λέει βγει από εδώ, το γιο μου. Τυροπιτολιό. Σπανακολιό. Αλλά τώρα που αρχίζανε με τις παιδεραστίες και αυτά τα να ανοίγουν οι φάκελοι, Παναγία μου, Γιάννη πρόσεχε. Ωραία παρά είναι αυτή όμως. Εννοώ, όχι το Ιωναλαφούζο, το Σπανολιό να προσέχει. Ναι, ναι. Ξέρεις, ο Σπανολιός το Γιαννάκη τον Αλαφούζο τον γνώριζε από μικρό παιδί, ε. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρεις αυτό. Και έπαιζε πιάνο Γεωργιάδη στην παρέα. Ήταν κολλητές από μικρή. Κολλητή.